Η Ρεάλ Μαδρίτης τη άρρωσε στου τίτλου την περσίνη σεζόν κατακτώντα τη Λα Λίγκα, το Champions League. Ωστόσο, ο Κάρλο Αντσελότη είδε την Manchester City να παίρνει το βραβείο τη καλύτερη ομάδα για τη σεζόν 21-22. Αν τι άλλο, ήταν κάπω περίεργη αυτή η βράβευση, είπε ο προπονητή τη Real, χωρί να γίνει προσβλητικό, άφησε να εννοηθεί ότι δεν συμφωνεί με αυτή την επιλογή του France Football. Πάντω έδωσε συγχαρητήρια στην ομάδα του Γκουαρδιόλα και τόνισε πω προτιμά να κατακτά τίτλου και όχι βραβεία. Στο δικαστήριο τη Βαρκελόνη εμφανίστηκε ο Νεϊμάρ για να καταθέσει σχετικά με την υπόθεση επεξαίρεση χρημάτων κατά την μεταγραφή του από τη Σάντο στην Παρσελόνα το 2013. Ο Βραζιλιάνο κατηγορείται για διαφθορά από τον εισαγγελέα, αντιμετωπίζοντα την ποινή φυλάξη 2 ετών και πρόστιμο 10 εκατομμυρίων ευρώ σε μια δίκη που πρόκειται να διαρκέσει μέχρι τι 31 Οκτωβρίου. Στην κατάθεσή του, ο Αστέρα τη Παρή Επέριψε όλε τι ευθύνε στον πατέρα του, ο οποίο λειτουργεί και ω ατζέντη του, ποδοσφαιριστή, ο πατέρα μου, είπε, ήταν πάντα υπεύθυνο για τι διαπραγματεύσει και το συμβόλαιο, ήταν πάντα υπεύθυνο για όλα αυτά. Υπογράφω ό,τι μου λέει να υπογράψω, είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντα πω δεν θυμόταν να συμμετείχε στι διαπραγματεύσει συμφωνία του 2011 με την Παρσελόνα για τη μεταγραφή του στην ομάδα δύο χρόνια μετά.